Ξεπέρασε κάθε όριο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που επιστρέφοντας από τα κατεχόμενα όπου παρέστη στη φιέστα για την 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο επανήλθε με σχόλια κατά του Νίκου Δένδια. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι ο χαρακτηρισμός κατακτητές του Νίκου Δένδια προς τους Τούρκους δεν θα μπορούσε να είναι πιο θρασής και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει τον Έλληνα υπουργό στη θέση του. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, η Τουρκία δεν θα διστάσει να κατασκευάσει ναυτικές βάσεις ή άλλες θαλάσσιες δομές στη Βόρεια Κύπρο, αν αυτό αποδειχθεί απαραίτητο. Έχουμε και εμείς θάλασσα, πρόσθεσε. Καθίσταται σαφές μέρα με τη μέρα ότι το μοντέλο των δύο κρατών είναι η μόνη λύση στο Κυπριακό. Η Τουρκία και ο τουρκοκυπριακός λαός έχουν κάνει θυσία στο δρόμο προς τη λύση. Η πλευρά που είπε ναι στο σχέδιο Ανάν ήταν η Βόρεια Κύπρος. Δεν είναι πλέον δυνατόν να φτάσουμε πουθενά με αυτή τη λογική. Τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων που είναι κεκτημένα δικαιώματά τους. Είναι απαραίτητο να αποφευχθούν βήματα που δεν θα συμβάλλουν ποτέ στην ειρήνη του νησιού, θα αυξήσουν τις εντάσεις και θα οδηγήσουν σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, είπε ο Ερντογάν, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως το να είσαι συμβαλλόμενο μέρος της σφαγής στο Ισραήλ δεν θα ωφελήσει ούτε τους Έλληνες ούτε την Ελλάδα. Σχετικά με την επίσκεψή του στα κατεχόμενα είπε «Σήμερα όπως κάνουμε πριν από 50 χρόνια στεκόμαστε στο πλευρό των Τουρκοκυπρίων ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα. Από αυτή την άποψη θεωρώ πολύτιμη την εικόνα της ενότητας και της αλληλεγγύης που δώσαμε ως κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι το Κυπριακό δεν είναι μόνο δικό μας αλλά και η κόκκινη γραμμή των 85 εκατομμυρίων ανθρώπων». Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό μία για πάντα. Κανείς δεν έχει την πολυτέλεια να δει και να παρουσιάσει τον τουρκοκυπριακό λαό το ουσιαστικό στοιχείο του νησιού ως μειονότητα. Το επιβεβαιώσαμε κυριολεκτικά στη σημερινή μας επίσκεψη. Καθίσταται σαφές μέρα με τη μέρα ότι το μοντέλο των δύο κρατών είναι η μόνη λύση στο Κυπριακό, κατέληξε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.